Λοιπόν, το επόμενο σκετσάκι έχει να κάνει με τις περιπέτειες ενός καλοκάγαθου ιερέως, νέου, που πήγε σε κάποιο χωριό και αντιμετωπίζει εκεί διάφορα προβλήματα. Με αυτό, λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Καλημέρα, Δήμαρχε. Ναι, καλώς του Πρόεδρε. Τι έγινε, Πρόεδρε, τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά, ρε Δήμαρχε. Να, έρχομαι από το χωριό. Τι είναι στο χωριό, τι λένε τα έργα, πώς πάνε? Τι λένε οι ασφαλτοστρώσεις εκεί? Τα πλακώσουν τα γύρω από την εκκλησία, κάνα ψηφάκι μαζεύουμε. Κάτι κάνουμε, εντάξει. Τώρα με τα έργα θα πυρδικλώσουμε κανένα δύο. Καλά, έργα. Γύρω-γύρω από την εκκλησία, καλά πηγαίνουμε και μια και ανέφερε στην εκκλησία, θέλω να σου πω ότι έχουμε καινούριο παπά στο χωριό, το έμαθες? Α, ναι, κάτι άκουσα. Τι λέει, καλός? Ναι, πολύ, πολύ καλός αυτός ο παπάς που μας ήρθε. Είναι πάρα πολύ καλός. Παρακολουθεί τα έργα που γίνονται στο χωριό και άκουσα ότι είναι και καλός εξομολόγος. Αλλά θυμάσαι με τον παλιό τον παπά τι κάναμε, εκείνο τον κόλπο. Ο οποίος, ο παπάς είχε μάθει τις γυναίκες τις οποίες απατούσαν τους άντρες τους να μην λένε όταν εξομολογούνται απάτησα τον άντρα μου, ξέρεις, έτσι κάθετα, αλλά να λένε, να ξέρεις, σκόνταψα. Τα είχα σκόνταψα σε μια λακκούβα. Πού του θυμήθηκε? Πού του σκέφτηκε, σκόνταψα? Πού του θυμήθηκε, άκου, σκόνταψα. Τέλος πάντων, πονηρός ο παπάς, αλλά εντάξει, έκανε καλά τη δουλειά του. Αλλά δήμαρχε, εγώ θα φύγω τώρα. Θέλω να πάω λίγο να δω τι γίνεται και στα έργα, γιατί στον κόλλο του γήπεδου άνοιξαν κάτι χαραγματιές. Αφού να φανταστείς, σαν πανέα καπνή δεν παίξαμε σήμερα. Πήγαμε αλλού. Λοιπόν, το χρόνο θα είναι έτοιμο. Σε χαιρετώ. Και νομίζω ότι έχω την εντύπωση ότι ο παπάς θέλει να σε επισκεφτεί κιόλα αυτό. Α, να του Δημαρχέ, ήρθε. Καλημέρα σα. Καλημέρα, πατέρα, καλημέρα. Καλά είσαι? Να χαρά. Εγώ με τον κύριο Δήμαρχο, εγώ να πηγαίνω λίγο στα έργα πάνω. Να κάτσω. Για λίγο, γιατί. Τι γίνεται, πάτε, πώς θα πας με τη νέα ενορία? Πολύ καλά, κύριε Δήμαρχε, πολύ καλά. Μπράβο. Όλοι είναι πολύ ωραίοι. Μπράβο. Και βλέπω και αρκετά έργα γίνονται. Αν και όχι γύρω από την εκκλησία. Τώρα βάζουμε πλάκες, παπά, δεν βλέπεις. Βοηθώ εγώ, αλλά τέλος πάντων, για άλλο πέρασα. Ακόμα δεν ήρθα στο χωριό σας και μου κλέψα το ποδήλατο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Σε κλέψα το ποδήλατο? Ναι, Δήμαρχε. Μην ανησυχείς, πάτε. Θα σου πω εγώ πώς θα το βρεις το ποδήλατο. Το χωριό μας είναι μικρό και όλοι οι κάτοικοι είναι θρησκευόμενοι. Κάθε Κυριακή έρχονται όλοι στην εκκλησία. Και Κυριακή που θα κάνεις στην εκκλησία, θα σταθείς στην ωραία πύλη και θα πεις τις 10 εντολές. Μόλις φτάσεις στο ου κλέψεις, θα τις καρφούεις έναν μέσα στα μάτια, αυτός που έκλεισε τον ποδήλατο θα τον δεις, θα σκύψει το κεφάλι και θα τον πιάσει. Πολύ ωραία ιδέα, κύριε Δήμαρχε. Μα γι' αυτό είμαστε Δήμαρχοι. Την επόμενη Κυριακή στο εκκλησίασμα θα το εφαρμόσω. Α, ναι, άσε το καλό τώρα, πάτερ, γιατί έχουμε και δουλειά. Να το εφαρμόσω. Ναι. Άντε, από εδώ, έλα. Ευλογήσον την κληρονομία σου. Κάτι δεν ακούγεται. Ένας παπάς και να παιδεύεται έτσι. Δεν μου λες, ρε ψάτη, ποιος μου κλέβει το λάδι που έχω να ανάβω τις καντήλες? Τι είπες, πάτερ, δεν άκουσα. Άκουσες, αλλά δεν μου λες, ψάρτη, ποιος μας κλέβει το λάδι που έχουμε να λάβουμε τις καντήλες? Δεν ακούω.
ακούγεται, πάτερ, δεν ακούγεται, τι είπες. Πώς δεν ακούγεται. Δεν φοράς και ψήρες, δεν ακούγεσαι ούτως ή άλλως. Δεν ακούγεσαι, πάτερ. Λοιπόν, για να δεις ότι δεν ακούγεται, έλα εσύ από εδώ, να δω εγώ από εκεί να δεις. Θα έρθω, χωρίς ψήρα βέβαια. Για κάτσε από εκεί λίγο να δεις. Δεν με λες, πάτερ. Ποιος πάει κρυφά τα βράδια στο σπίτι μου, στη γυναίκα μου, όταν εγώ λείπω στο καφενείο. Α! Κάποιος μας δεν ακούσε. Δεν σε σύμφερε. Καλά. Λέω, ποιος πάει το βράδυ στο σπίτι μου κρυφά, στη γυναίκα μου, όταν εγώ λείπω στο καφενείο. Τι είπες ρε ψάρ, δεν σ' ακούω. Δεν μ' ακούς. Θες να το ξαναπώ, πάτερ. Όχι, μην του κλαις. Γιατί όντως έχεις δίκιο. Από εδώ που είμαι δεν ακούω λέξη. Δεν στα έλεγα εγώ, βεβαίως, έτσι είναι. Άντε, πήγαινε τώρα γιατί έχω και... Του λες, πήγαινε. Άντε, καλά, γεια σου. Ευλογητός μου, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα σου. Κύριε ο Θεός της δούλης σου. Καλημέρα, πάτερ. Καλημέρα, τέκνο μου. Τι γίνεται, κυρία Πρόεδρινα. Καλά είσαι. Τι κάνει ο πρόεδρος. Α, ο πρόεδρος μια χαρά είναι. Εμένα με βαραίνουν κάτι τύψεις και ήρθα να εξομολογηθώ. Σ' ακούω, τέκνο μου. Έλα, πάτερ, μη φανταστείς και πολλά. Μόνο με αυτή τη βαγγελιό του καφετζή. Δεν ξέρεις. Ανταλλάξαμε μερικές κουβέντες γιατί με κατηγορεί. Λέει ότι τριγυρνάω. Δεν κάθομαι σπίτι μου. Εγώ. Και, πάτερ, μισό λεπτό λίγο. Τι έπαθες έχουμε. Είμαστε μόνοι μας. Μόνοι μας. Γιατί έχω κάτι άλλο να σας πω. Σ' ακούω. Ναι, αλλά πώς θα το πω. Να, πάτερ, κοιτάξτε. Εγώ αυτή τη βδομάδα... Ναι. Σκόνταψα μία φορά. Σκόνταψες. Να προσέχεις, τέλο. Αυτό δεν είναι αμαρτία. Α, δεν είναι αμαρτία. Δεν είναι αμαρτία. Έλα, την ευλογία μου να έχεις, τέλο. Την ευλογία μου να έχεις. Άντε, άντε.